Επιστροφή, κυρίες και κύριοι. Σε φάγανε. Με φάγανε και σ' όμως πάντα το βήχο με βγάζει. Ένα πράγμα, ρε παιδί μου, να μην μπορούν να με προστατεύσουν οι άνθρωποι οι δικοί μου. Τι να πω για τους ξένους, τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Είναι ο Περανιώτης που έλεγε για το τμήμα. Α, κακό λόγο. Συζητάμε, κυρίες και κύριοι, όμως ένα πολύ σημαντικό θέμα και πολύ σοβαρό, γιατί έχει να κάνει σχέση με την ασφάλεια όλων ημών. Από τη στιγμή που μπαίνει η λουκέτο σε κάποιους περιφερειακούς σταθμούς, που ουσιαστικά καταργείται η αστυνόμευση στα συγκεκριμένα τμήματα. Ο πολίτης στην περιοχή αυτή που έπαιρνε στο νούμερο του αστυνομικού εκεί και έλεγε συμβαίνει το και το, πλέον θα παίρνει εκεί, θα παίρνει στο αντίστοιχο κατάστημα που υπάρχει στον κάθε Δήμο. Και από εκεί θα υπάρχει δύναμη για να πηγαίνει στην περιοχή του ή στην καλύτερη περίπτωση να φυλάει κάποια δύναμη την περιοχή του. Όμως όπως μας λένε τα παιδιά εδώ, δεν υπάρχει ο επαρκής αριθμός για να γίνει αυτή η φύλαξη. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα μελλοντικό σχέδιο, αν και εφόσον προσληφθούν και νέοι αστυνομικοί. Όταν όμως δεν υπάρχει στο αντίστοιχο πρόγραμμα να προσληφθούν νέα άτομα, άρα νομίζω άδικα καθόμαστε και συζητάμε πώς θα εφαρμοζόταν το πρόγραμμα και θα είχε αποτέλεσμα. Έτσι δεν έτσι είναι. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πείτε μου παρακαλώ, γιατί η εμπειρία σας είναι και ως συνοριοφύλακας. Πόσο διαφορά έχει το επάγγελμα του αστυνομικού που αστυνομεύει σε μια περιοχή κατοικήσιμη εν αντιθέσει με του συνοριοφύλακα? Ο συνοριακός φύλακας αυτή τη στιγμή σαν έννοια δεν υπάρχει, έτσι, είναι αστυνομικός υπάλληλος, ο οποίος πρέπει και αυτός, όπως αντίστοιχα πρωτύτερα μάλλον οι αστυνομικοί, να προστατεύει τον πολίτη οπουδήποτε. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε, με το πρόγραμμα π.χ. Ασπίδα που βγήκε το καινούριο όσο αφορά τη λαθρομετανάστευση, είτε ήσουν αστυνομικός, έτσι όπως το εννοείτε εσείς, είτε με την έννοια του πρώην συνοριακού φύλακα, όλοι έχουμε μπει στο δρόμο με μια βαλίτσα εδώ και 2 χρόνια περίπου εμείς και ένα εξάμηνο περίπου οι συνάδελφοι από εδώ, από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, και φεύγουμε συνήθως στη διεύθυνση Οριστιάδας, θεωρώντας το Υπουργείο εμάς κατάλληλους πρώτα και μετά τους υπόλοιπους, για να προστατεύσουμε θεωρητικά τη χώρα από την εισρωή λαθρομεταναστών. Μπορείτε να την προστατεύσετε? Προστατεύουν να μην φύγουμε. Τους αφήνουν να φύγουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η λαθρομετανάστευση σήμερα είναι το νούμερο ένα θέμα σε όλη την Ευρώπη, ίσως και σε όλο τον κόσμο. Η γεωγραφική θέση της χώρας μας είναι τέτοια, ιδιαίτερη, η οποία και γι' αυτό φυσικά χρηματοδοτείται από την υπόλοιπη Ευρώπη. Όλα αυτά τα προγράμματα, είτε της Frontex, του Ποσειδών και το καινούργιο αυτό που βγήκε τώρα στις 24 Δεκεμβρίου, που ξάφνιασε όλους τους συναδέρφους από την αστυνομική διεύθυνση, παίρνοντας 25 άτομα από την Καβάλα, που δεν τα έχει αυτά τα άτομα εύχερα, γιατί λέτε για κατοικήσιμες περιοχές να περιπολούν οι αστυνομικοί. Πώς θα περιπολούν οι αστυνομικοί όταν φεύγουν από τον τόπο που υπηρετούσαν, ήδη έχοντας 100 οργανικές θέσεις κενές και πηγαίνοντας π.χ. στον Εύρο? Τη δεδομένη στιγμή κιόλας, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, ειδικά την καινούργια χρονιά του 2013 είναι Ιανουάριος, έχουν 7-8 μέρες οι συνάδελφοι που έχουν φύγει. Δεν υπάρχει και θέμα λαθρομετανάστευσης τόσο μεγάλο, διότι και οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τους αλλοδαπούς, να το πούμε, τους λαθρομετανάστες, να περάσουν το ποτάμι, και δυσχεραίνει και το έργο γενικώς αυτών που οργανώνουν τέτοια κυκλώματα κτλ. Αυτή τη στιγμή έπρεπε τα άτομα αυτά να είναι τουλάχιστον σαν δύναμη στο ίμιση που θα μετακινηθούν, για να μην πω σχεδόν καθόλου. Για μένα, εφόσον το κράτος έχει οργανώσει όλα αυτά τα συστήματα, φράχτες κτλ. Άρα θεωρείτε ότι η παρούσα χρονική συγκυρία είναι ακατάλληλη για κάτι τέτοιο? Για μένα, γιατί προσωπικά. Με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνεται και η φρούρηση εντός πόλεως. Σαφώς. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, σύμφωνα με τον Υπουργό μας, είχε φτιάξει μια δύναμη, την περίφημη ΕΣΟΤΕ, τα 1500 άτομα που θα μετακινούνταν ανά πάσα ώρα και στιγμή με ένα κάλεσμα του Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή, ενώ δεν λειτουργήσε η ΕΣΟΤΕ, έχει κάνει το ίδιο πράγμα, μην ονομάζοντας ΕΣΟΤΕ τους συγκεκριμένους συναδέρφους. Λοιπόν, για να δούμε το πράγμα λίγο πιο σύνθετα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, στα κέντρα φυλάξης λαθρομεταναστών, υπάρχουν περιπτώσεις λαθρομετανάστες που αφήνονται ελεύθεροι? Σαφώς. Άρα δηλαδή, τότε γιατί λέμε? Τους παίρνουν, τους κρατάνε λίγο καιρό και τους αφήνουν ξανά πάλι πίσω. Μετά από μερικά χρόνια τους ξαναπιάνουν, μετά από ένα χρόνο τους ξαναπιάνουν, τους ξαναπάνε εκεί. Μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο. Όλα αυτά εδώ στοιχίζουν χρήματα στο ελληνικό λαό. Στοιχίζουν την υγεία μας. Υπάρχουν κρούσματα με σοβαρές ασθένειες.
που κινδυνεύουν και αυτοί οι άνθρωποι. Και μην πει κάποιο τώρα ότι αυτά εδώ είναι. Οι ασθένειες που δεν υπήρχαν καν. Μην μα πει κάποιο τώρα ότι είναι ρατσιστικά, γιατί όταν πριν μερικά χρόνια λέγαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ, δεν έχουν κάνει εμβόλια, έχουν ασθένειες, δεν ξέρουμε ποιο ήρθε, τι ασθένεια έχει πάνω του. Λέγανε ότι αυτά είναι ρατσιστικά. Τώρα που ξαναήρθε η φυματίωση, η υπατήτηδα, ήρθαν όλα στην Ελλάδα, τώρα λέμε ότι μπορεί να έχει σχέση. Όχι, μπορεί να έχει σχέση, αυτό είναι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να απελαθούν άμεσα. Μόνο αυτοί που έχουν δικαίωμα ασύλου. Και αυτοί είναι που έρχονται από πόλεμες χώρες. Δεν μπορεί τώρα άλλος που έρχεται από οποιαδήποτε χώρα να σου λέει: εγώ έχω πόλεμο εκεί. Κύριε Κολυβά, εδώ, αν μου επιτρέψετε, έχω μια. Για ποιο λόγο δεν λυπούνται αυτοί οι άνθρωποι? Από τα στοιχεία αν κολλήσει μια ασθένεια αυτός ο άνθρωπος, ποιος θα τον πληρώσει? Έχω μια αναφορά της Βουλής με επίσημα στοιχεία από τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια, ότι στο ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή έτσι, ο κάθε λαθρομετανάστης στοιχίζει 1.100 ευρώ για την, επαναπροώθησή του, να το πω έτσι, για να σταλεί ξανά πίσω στη χώρα του. Βέβαια, αναφέρεται ότι το 75% του χρηματικού ποσού αυτού είναι από κοινοτικά κονδύλια.